Καλησπέρα από το Μικτόρκο, το δικαστήριο. Μόλις παρακολουθήσαμε τη δίκη του μοναδικού συλληφθέντα του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου του 2022. Οι μάρτυρες υπεράσπισης έκαναν λόγο για ακραία βία από πλευράς της αστυνομίας, η οποία έσπασε απρόκλητα το συλλαλητήριο και προχώρησε στις συλλήψεις στο σωρό. Στη συνέλευση της συλλογικότητας στην οποία ανήκει ο κατηγορούμενος, πριν την πορεία, είχε αποφασιστεί ειρηνική συμμετοχή σε αυτό. Ο άνδρας στο ΜΑΤ, ο οποίος βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα κατηγορίας, δήλωσε πως αναγνώρισε τον κατηγορούμενο από τα ρούχα, παρότι όλοι φορούσαν μαύρα και κατά δήλωσή του εν μέσω βροχής, δακρυγόνων και κροτουλάμψης. Ο μάρτυρας δεν είχε πάνω του σακίδιο, οπότε το πιο πιθανό είναι να έπρεπε να κρατάει μία βόμβα μολότοφ σε καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Παρ' όλα αυτά, η μαρτυρία του αστυνομικού διαγράφηκε από τα πρακτικά, καθότι ήταν αυτός ο οποίος είχε κάνει τη σύλληψη και είναι ενάντια στους κανονισμούς των δικαστηρίων αυτός που κάνει τη σύλληψη να βρίσκεται και στο βήμα του μάρτυρα κατηγορίας. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου.